Θα πάμε στο Ρέθυμνο, μία ακόμα ζωντανή σύνδεση στη σημερινή εκπομπή, καθώς πραγματοποιήθηκε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία δράση δενδροφύτευσης στο Μασταμπάκι, τοπικά στο Ρέθυμνο, από το δίκτυο Ρεθελοντό, το Τμήμα Πρασίνου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριών Μοναστηριών. Πάμε στην κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού στο Δήμο Ρεθύμνης. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πολύ καλά είμαστε. Στολίζετε και σιγά όλο σιγά. Και καλύτερα. Στολίζουμε σιγά σιγά στο Ρέθυμνο. Στολίζουμε φουλ. Στολίζουμε πάνω στην παραλία, στολίζουμε την πόλη, την παλιά πόλη, την καινούρια. Ο κόσμος έχει στολίσει. Είμαστε σε ένα πολύ πιο νωρίς στολισμό φέτος. Το είχαμε ανάγκη και το είχαμε πει αυτό και το εννοούσαμε. Εμείς θα ανάψουμε τα φώτα και το δέντρο μας στις 4. 4 Δεκεμβρίου θα ανάψει η πόλη τα φώτα της. Είναι η Πολιούχος, η Αγία Βαρβάρα που γιορτάζει και θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη μέρα για να ανάψουμε και τα φώτα υποδεχόμενη τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με αυτή την πολύ σημαντική περιβαλλοντική δράση, κυρία Μπυρλυράκη, τι έχουμε? Πολύ σημαντική, γιατί όπως ξέρετε και έχουμε ξαναπεί, ο Δήμος προσπαθεί να τονώσει και να καλλιεργήσει τον εθελοντισμό. Ένα εθελοντισμό που ήδη είχε και προσπαθεί να οργανώσει και να συντονίσει. Την περασμένη λοιπόν Κυριακή, μετά από πολύ καιρό λόγω COVID, μαζευτήκανε πάνω από 200 ρεθυμιώτες και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι 100 από αυτούς ήταν νέοι, ήταν κάτω των 25 και φύτευσαν δέντρα σε ένα σημείο της πόλης μας που είχαμε στενοχωρηθεί πολύ γιατί είχε καεί και που θέλαμε να το δούμε αναδασωμένο. Μετά λοιπόν το γύρο της πόλης, που ήταν ένα αθλητικό γεγονός, πολύ σημαντικό γιατί είχε αφορμή το Αρκαλοχώρι και τους σεισμόπληκτους και έδωσαν την παρουσία τους πάνω από 500 συμμετέχοντες από το Ρέθυμνο και όλη την Κρήτη. Ναι. Ανεβήκαμε πάνω στο Μασταμπά, στο λόφο μας, και εκεί που είχαν καεί τα δεντράκια μας, φυτέψαμε 300 δεντρίλια και μάλιστα αυτή τη φορά τα είχαμε μελετήσει για να μην είναι πεύκα, που είναι σίγουρα τα πεύκα πιο επικίνδυνα στις πυρκαγιές. Τι είδος λοιπόν, ποιες ποικιλίες, τι φυτεύτηκε? Βάλαμε ποικιλίες που δεν καίγονται όπως τα πεύκα, όπως είναι πάρα πολλά κέντρους. Οι ακριβώς, κέντροι είναι βέβαια, αγαπημένα, βέβαια. Ναι, ναι. Και διάφορα άλλα χαρούπια. Και ντόπια, εδόδημα δέντρα, τα οποία μας είχε προμηθεύσει η Υπηρεσία Πρασίνου. Ναι. Και μαζί με το Σύλλογο της περιοχής, το Σύλλογο Τριών Μοναστηρίων, που είναι πολύ ενεργός, υποδεχτήκαμε πάρα πολύ κόσμο και φυτέψαμε μαζί. Και όχι μόνο φυτεύτηκαν, αλλά έγινε και όλη η υποδομή προστασίας τους. Δηλαδή μπήκε το πλέγμα, ποτίστηκαν, μοιράστηκαν σε ομάδες φροντίδας και υιοθετήθηκαν αρκετά από αυτά τα δέντρα. Διπλό το καλό, κυρία Μπυρλυράκη, διπλό το καλό. Από τη μία ομορφαίνεται και δίνεται ζωή και πνοή σε μια περιοχή που είχε καεί και από την άλλη βάζεται στο παιχνίδι του εθελοντισμού και της δράσης νέα παιδιά, μικρές ηλικίες, για μια ζωή. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο και με τον Σιδεδησά, εκεί τον Γενικό Διευθυντή. Τους έβαλαν σε μια διαδικασία ανακύκλωσης τα παιδιά, τους μαθητές δημοτικού. Ακριβώς το ίδιο κάνετε και εσείς. Το άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτές είναι οι δράσεις που πρέπει να στοχεύουμε όλοι μας, διότι αυτό είναι το μέλλον. Και εμείς εκείνη τη μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε την εντύπωση, σαν Δήμος και σαν Υπηρεσία Πρασίνου, ότι φυτέψαμε και σπόρους περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα σε αυτά τα ευαίσθητα, σωστά, όπως τα παρισάκια και τους κέντρους παιδιά στις ψυχούλες τους. Και πιστεύω ότι έμαθαν κιόλας, ήταν εκπαιδευτικό το πώς φυτεύω ένα δέντρο, πώς το προστατεύω και πώς συνεχίζω. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ήταν άπειρη χαρά μας όταν στο τέλος της ημέρας ζητούσαν κι άλλο κι άλλο. Πότε θα είναι η επόμενη φορά? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δίψα που έχουν τα παιδιά, να αισθάνονται ότι προσφέρουν, όχι παιδιά, ήταν και μεγάλα παιδιά, ήταν και οι γονείς τους, ήταν οικογένειες, ήταν μεγάλοι. Είχαμε φοιτητές από το πανεπιστήμιό μας, είχαμε ομάδες νέων. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας, ειλικρινά. Και οπότε θέλω να πιστεύω ότι ήταν μόνο η αρχή. Η απάντηση στο πότε θα επαναληφθεί, ποια είναι?
Την Τετάρτη έχουμε ήδη κάποια σχολεία που έρχονται. Τετάρτη πρωί, ναι. Και μάλιστα σχολεία από το Ηράκλειο. Όπου θα τους υποδεχτούμε, ναι, με την υπηρεσία Πρασίνου. Και τις επόμενες Κυριακές θα έχουμε όλο και κάποια δράση. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε εδώ και έχουμε κι εμείς πάρα πολύ μεγάλη όρεξη να ανταποκριθούμε σε αυτή την επιθυμία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ όρεξη. Να δώσετε συνέχεια ηχηρό μήνυμα. Και ειδικά όταν συμμετέχει η νέα γενιά, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι πολύ όμορφο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν.